Συνδεθούμε λίγο με το Γέρακα, παιδιά, να δούμε τι έγινε στα μαγαζιά που ανοίξανε τα εποχιακά, τα χριστουγεννιάτικα. Πήγε ο κόσμος, τηρήθηκαν τα μέτρα. Ειρήνη μου, είσαι πολύ σκοτεινή. Γύρνα μου σαν ένα προβολέα. Γύρνα μου σαν ένα φως. Σε τόσα λαμπάκια μέσα είσαι. Ζορίζεσαι. Α, είναι εντάξει, τώρα καλύτερα. Σύση. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Ωραία. Τι κάνεις, πού βρίσκεσαι. Όπως βρισκόμαστε στο Γέρακα. Βρίσκομαι στο Γέρακα. Ευτυχώς δεν έχει αυτή την αεροποντή που είχε χθες. Έχουμε ήλιο, όπως βλέπεις. Καμία σχέση με την χθεσινή βραδιά. Και ας ξεκινήσουμε λίγο, Σύση, να πούμε για τα νέα μέτρα, λοιπόν. Το πεντικιούρ θα πρέπει να το ξεχάσεις. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Και από αύριο, από την Κυριακή, 13 του μήνα, μπαίνει στη ζωή μας το click away. Λόγω, λοιπόν, του βαρύ επιδημολογικού φορτίου που έχει παρατηρηθεί στη χώρα μας, δεν επιτρέπεται το άνοιγμα του λιανού εμπορίου. Τι μπορείς να κάνεις, λοιπόν, εσύ και όλοι μας ακούνε. Είτε να αγοράσουν online μέσω e-shop το προϊόν που θέλουν, είτε να το κάνουν τηλεφωνικώς μία κράτηση, να πάνε είτε με την απόδειξη αν έχουν προπληρώσει, είτε να πάνε εκεί να πάρουν το προϊόν και να πληρώσουν έξω από το κατάστημα με το POS. Τι χρειάζεται για να πάμε? SMS2 και βέβαια είτε την απόδειξη του προϊόντος που έχουμε πληρώσει, είτε το μήνυμα από το κατάστημα που θα επιβεβαιώνει τη μετακίνησή μας, την ημερομηνία και το προϊόν που έχουμε αγοράσει. Θα πρέπει, Ειρήνη μου, να έχουμε συνεννοηθεί. Θα πρέπει να έχουμε συνεννοηθεί την ώρα με το μαγαζί, ότι θα έρθω 5 και 4, ας πούμε. Βεβαίως. Το μαγαζί σου το λέει, γιατί αν και δεν όχι μόνο το λέει, σου το λέει και μήνυμα. Τότε θα έχει μεγάλα πρόστιμα να αντιμετωπίσει. Πρέπει λοιπόν να είναι γύρω στα 9 άτομα, αυστηρά 9 άτομα έξω από το μαγαζί. Δεν μπορεί να υπάρξει περισσότερο, μεγαλύτερο συνωστισμός. Άρα το μαγαζί πρέπει να είναι ακριβώς την ώρα που θα πηγαίνουμε εκεί, να παίρνουμε το προϊόν, γιατί μπορεί να έρθει και αντιμέτωπο με 50.000 πρόστιμο ή ακόμα και κλείσιμο. Λουκέτο μέχρι και 90 μέρες. Δεν είναι απλά τα πράγματα. Η διαδικασία είναι πολύ συγκεκριμένη και πολύ απλή. Παίρνεις εσύ, η Σύση Χριστίδου, παίρνεις την μπουτίκ και της Ελένης. Παίρνω το συνολάκι μου. Ναι, λέω σε περίπτωση που δεν έχεις ούτε τρόπο να πληρώσεις ηλεκτρονικά, ούτε να πάρεις μέσω e-shop. Παίρνεις την Ελένη. Γεια σας, κυρία Βουλγαράκη, ναι. Θέλω ένα παλτό μαύρο. Έχετε? Έχω. Δεν έχω μόνο να πληρώσω ηλεκτρονικά. Κλείνετε ραντεβού. Ένα παλτό, πώς το φορέσω εγώ το παλτό? Αυτό είναι ένα αυτό μεγάλο είναι πρόβλημα. Πρόβλημα, ρε Κωνσταντίνε. Οπότε στην ουσία σε κάνει. Εσύ εκεί δεν ξέρει τον άλλο τώρα. Για το click away, για να το πούμε λίγο πιο μαζεμένα, κάνει εσύ τον courier, αυτό είναι. Ναι. Δηλαδή, αντί να έρθει ο courier σε σένα, πας εσύ να το πάρεις. Αυτό είναι ένα μέτρο για ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν τον τρόπο και είναι μεγαλύτερη ηλικία. Ας πούμε, παίρνει τηλέφωνο την Ελένη. Η Ελένη ως κατάστημα υποχρεώνεται να στείλει ένα μήνυμα στον άνθρωπο αυτό με την διεύθυνση, το αφημίτη του καταστήματος και την ώρα που πρέπει να πάει να παραλάβει. Γιατί αυτό πρέπει να στείλεις μήνυμα ότι πας για να ψωνίσεις, αλλά πρέπει να έχεις και το μήνυμα του καταστήματος ότι πας εκεί συγκεκριμένη ώρα. Ότι να μου στείλει μήνυμα. Εντάξει, το click away το είδαμε. Εγώ θέλω λίγο να καταλάβω. Ποια καταστήματα θα είναι ανοιχτά? Όλα? Είναι υποχρεωμένοι όλοι οι επιχειρηματίες να ανοίξουν τα μαγαζιά τους? Μπορεί να μην με συμφέρει εμένα να ανοίξω και να... Όχι. Δεν είναι, μα καταρχήν θεωρούνται κλειστές οι εταιρείες. Λίγο μου τη δυναμώνετε την ειρήνη. Κλειστά θεωρούνται τα καταστήματα, σε αναστολή. Σε αναστολή είναι τα καταστήματα, ούτως ή άλλως. Δεν είναι ανοιχτά και αυτά που θα κάνουν απλά θα παραμένουν να σε αναστολή, παρόλο δηλαδή που θα δουλεύουν. Παραμένουν σε αναστολή, βεβαίως παραμένουν σε αναστολή. Αυτό λοιπόν τώρα, εκεί που μπορείς να πας, σίγουρα είναι στα κομμωτήρια και στα βιβλιοπωλεία. Έτσι δεν μπορείς να πας για μανικιούρ, πεντικιούρ, γιατί τέθηκε ένα θέμα. Να πούμε ότι οι εκκλησίες θα λειτουργήσουν Χριστούγεννα και των φώτων, των θεοφανίων, με πολύ αυστηρά μέτρα, όριο 9 ατόμων στις εκκλησίες και 25 στους Μητροπολιτικούς Ναούς. Δεν θα γίνει ο αγιασμός των υδάτων. Και από εκεί και πέρα να ξέρουμε επίσης ότι όποιος έρθει στη χώρα μας μετά τις 17 του μήνα θα μπει για 3 μέρες καραντίνα. Θέλω όμως να σας μεταφέρω λίγο εδώ πέρα που είμαι, Ειρήνη μου, σωστά. Στο εποχικό κατάστημα. Έτσι, ναι. Να σας βάλω λίγο στο κλίμα, βρε Σύση, που είπες και εσύ ότι είμαστε Χριστούγεννα. Κάτσε λίγο, Ειρήνη μου, κάτι θέλει να ρωτήσει ο Κωνσταντίνος. Ναι, δεν είναι λίγο περίεργο, παιδιά. Υπάρχει λογική να ανοίξουν μόνο τα κομμωτήρια και να κλείσουν όλα τα υπόλοιπα, τα παρεμφερή, δηλαδή τα νύχια. Παράδειγμα, κάποια άλλα καταστήματα. Είναι τα οποία... για την ψυχολογία, μωρέ Κωνσταντίνα. Κάτσε μωρέ, εσύ. Ποια ψυχολογία? Εμένα η ψυχολογία μου πρέπει να σηκώσω βάρη, δηλαδή. Εσύ να φτιάξει τα μαλλιά. Έχει τα δίκια σου, αλλά περισσότερο κόσμο έχει τέτοιο άγχο για τα μαλλιά παρά για τα μπράτσα. Είναι ή δεν είναι σοβαρή κατάσταση? Άμα δεν είναι σοβαρή κατάσταση, να πάμε να φτιάξουμε τα μαλλιά. Έτσι δεν είναι.
Δεν υπάρχει λογική δεν να ανοίξει μόνο τα κομμωτήρια. Αλλά άμα τα ανοίξει και όλα, μετά τα ανοίξει και όλα. Τα κομμωτήρια έχουν μια ευκολία στο να κρατήσουν κάποια συγκεκριμένα ραντεβού και ένα συγκεκριμένο πελατολόγιο. Υπάρχουν και άλλα καταστήματα που το κάνουν αυτό. Ποια άλλε υπηρεσίε. Τα μικρά γυμναστήρια, τα personal studio, τα νύχια. Ναι, αλλά γενικά οι υπηρεσίες. Λέει ότι εδώ το κομμωτήριο, ας πούμε, είναι και ήδη και κάποια ανάγκη, ας πούμε. Δεν που έχει λογική βάση λογικής, δηλαδή σε αυτό που λέει έχει δίκιο. Έχει. Απλά μα το εξήγησαν για τα κομμωτήρια. Όχι, είναι θέμα ψυχολογίας. Δηλαδή οι επιχειρηματίες οι άλλοι καλά κάνουν και βγαίνουν και λένε για ποιο λόγο δεν ανοίγεται εμάς και ανοίγεται μόνο τα κομμωτήρια. Και τους βάζει σε μια διαδικασία να, στην ουσία, να τσακώνεται ο ένας κλάδος με τον άλλον γιατί ανοίγεται εμάς και γιατί δεν ανοίγεται εμάς. Τι να μην ανοίξει τίποτα δηλαδή. Όχι, αλλά δεν υπάρχει λογική να ανοίξει μόνο τα κομμωτήρια. Άνοιξε και τα υπόλοιπα, ρε παιδί μου. Ποια είναι τα υπόλοιπα. Τα νύχια, τα μικρά γυμναστήρια, ξαναλέω. Άμα είναι θέμα ψυχολογίας, όπως λέει. Μα μετά όμως αυτό προσπαθούν να αποφύγουν. Τη, γενικότερα τη μεγαλύτερη κινητικότητα, αλλιώς ανοίγαν και τα σχολεία. Οπότε ανοίγουμε μόνο δηλαδή ένα κλάδο και αφήνουμε όλους τους άλλους να μην ανοίξουν. Φαντάζομαι ότι θα ήταν πιο σημαντικό να ανοίξουν τα σχολεία από το να ανοίξουν, ας πούμε, τα μικρά γυμναστήρια ή τα νύχια. Προφανώς. Άλλο πράγμα. Υπάρχει. Λέει, όχι, αυτό λέω. Προσπαθούν να ανοίξουν κάτι κατά διάρκεια των Χριστουγέννων το οποίο να έχει μια ευρία γκάμα, δηλαδή και άντρας και γυναίκα θα πάνε να κουρευτεί. Δεν είναι μόνο κάτι γυναικείο. Ρε Παύλα, αλήθεια λέτε τώρα. Δηλαδή το κούρεμα είναι τόσο σημαντικό. Εγώ δεν το βρίσκω τόσο σημαντικό. Η ρίζα είναι όμως. Ειρήνη μου. Δεν είναι σημαντικό. Πάμε λίγο να δούμε τι έγινε στα μαγαζιά. Είσαι στο Γέρακα, σε ένα κατάστημα που άνοιξε τη Δευτέρα. Δεν ανοίξαν τα καταστήματα, τα εποχιακά. Ακριβώς λοιπόν, τα εποχικά. Πώς ήταν τα εποχικά καταστήματα άνοιξαν. Πώς ήταν η κίνηση, Ειρήνη. Λοιπόν, υπήρχε κίνηση και ήταν αυτό που είπες πολύ σωστά πριν. Όπως μας είπε και η ιδιοκτήτρια, εδώ πέρα λειτουργούσε το κατάστημα ψυχοθεραπευτικά. Δηλαδή, ο κόσμος ερχότανε για να πάρει χαρά μέσα από τα στολίδια, μέσα από την αίσθηση των Χριστουγέννων. Γιατί όπως πολύ καλά ξέρεις και εσύ, ο κόσμος πια στολίζει από 1η Νοεμβρίου. Άρα δεν ετίθεται θέμα τζίρου εδώ. Δηλαδή δεν πρόκειται να πιάσουν οι άνθρωποι τον τζίρο που σκόπευαν. Αλλά ήταν ανοιχτά τουλάχιστον για να μπαίνει ο κόσμος, να παίρνει κάποια συμπληρωματικά στολίδια, να μπορέσει να νιώσει λίγο το πνεύμα των Χριστουγέννων μαζί με την οικογένειά του, μαζί με τα παιδιά του. Από εκεί και πέρα, η κίνηση υπήρχε, υπήρχαν αυστηρά μέτρα σαφέστατα, έτσι ώστε να μπορέσουν να εξυπηρετηθεί ο κόσμος, αλλά δεν είναι αυτό που θα περιμένανε και οι άνθρωποι, έτσι, αντικειμενικά για τις δουλειές τους. Είναι ακριβώς αυτό που έλεγε πριν και ο Κωνσταντίνος, που εκφράζει την αγωνία πάρα πολλών ανθρώπων, που γιατί δεν μπορούν και αυτοί να ανοίξουν τα καταστήματά τους, έστω με πάρα πολύ αυστηρά μέτρα, ώστε να δουλέψουν. Εδώ λοιπόν, εδώ και μια εβδομάδα έχουν ανοίξει τα καταστήματα τα εποχικά. Είναι έτσι μια πολύ όμορφη νότα μέσα σε όλο αυτό που ζούμε αυτές τις μέρες, μέσα σε αυτές τις δύσκολες μέρες, τα μοναχικά Χριστούγεννα που θα κάνουμε όλοι δυστυχώς φέτος. Σύση. Μάλιστα. Ειρήνη μου, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια, ελπίζουμε, και καλές δουλειές.